Ήταν αυτή. Ναι, δεν μπορούσα να το κρατάω άλλο, γιατί έρχεται και η γυναίκα μου και ψάχναμε να βρούμε διάφορους έτσι, τρόπους να καλυφθεί όλο αυτό το πράγμα. Πότε γεννάτε? Ιούνιο. Πώς θα προετοιμαστείς μέχρι τον Ιούνιο? Θα φτιάξω λίγο το δωμάτιο. Θα μιλάω στο παιδί και μαγειρεύω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ναι. Γιατί δεν μπορεί πολύ εύκολα να μαγειρέψει τώρα η γυναίκα μου, οπότε τη κάνω τα χατήρια. Κάτι που το θέλατε πολύ. Ναι, όχι, δεν ήρθε. Δεν το έφερε έτσι ένα πελαργό και το απαράτησε. Πώς έμαθε τη γυναίκα σου είναι έγκυος? Με φνηδίασε. Είχαμε πάει στο Ναύπλιο ένα τρίμερο και μου είχε ζητήσει τηγανιτές πατάτες. Δεν το ήξερε η ίδια. 12 η ώρα το βράδυ έτρεχα εγώ να βρω πατάτες. Και όταν γύρισα μετά από την παράσταση που έκανα στις 11.30 ώρα το βράδυ, μου είπε: βάλε κάτι, μου λέει, τέλος πάντων, ντύσου λίγο καλά, έχω να σου δώσω ένα δώρο. Και θέλω να ντυθώ μέσα στο σπίτι μου. Και ήδη βάλει μια κάμερα και έφτιαχνε το βιντεάκι αυτό, το οποίο ήταν. Μου έδωσε κάτι το οποίο το άνοιξα και έγραφε μέσα family. Και όταν το έμαθα, ναι, ήταν λίγο. Η αντίδρασή μου είναι πάρα πολύ αστεία. Ο τόνος της φωνής μου πήγε πάρα πολύ ψηλά. Δωρό μου, δωρό μου. Κάπως έτσι ήταν. Δεν ξέρω αν θα είμαι καλός πατέρας, αλλά σίγουρα είναι κάτι που θέλω να το ζήσω. Και συνήθως τα πράγματα που θέλω να τα ζήσω, τα ζω καλά, τα ζω έντονα και τα ζω έτσι με μια.